ευλογηθεί επί της ουσίας του θέματος της έμπρακτης χριστιανικής ζωής. Για τον λόγο αυτό σήμερα τιμούμε τους 630 φωτοφόρους πατέρες της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, επειδή έγιναν πρότυπα με τη ζωή και τα έργα τους. Οι γνωστοί από την ιστορία αγώνες τους για την Ορθόδοξη πίστη, αλλά και όλη η ζωή και πολιτεία τους, τους κατέστησαν φως του κόσμου, στο οποίο στρέφονται οι χριστιανοί. Γι' αυτό το φως ομιλεί σήμερα ο Κύριος. Όλοι, ανεξαιρέτως οι χριστιανοί, μπορούν να λάμπουν ως δυνατά φώτα. Εφόσον η καθημερινή ζωή τους, οι πράξεις και τα έργα τους είναι συνεπή προς τη χριστιανική πίστη. Η χριστιανική ζωή είναι αναγκαία και ευλογημένη συνέπεια της ζωντανής πίστεως του χριστιανού, διότι η ασυνέπεια έργων και λόγων, βίου και πίστεως, γίνεται αφορμή να βλασφημείται το όνομα του Αγίου Θεού. Ο χριστιανικός βίος δεν μπορεί να είναι λόγος κενός, αλλά μεστή περιεχομένου πραγματικότητα. Δεν είναι θεωρία, αλλά έργο και πράξη. Όταν τα μάτια της ψυχής μας στρέφονται στον Θεό, συγχρόνως πρέπει να στρέφονται και στην καθημερινότητα του βίου, ώστε να τηρείται το Άγιο θέλημά Του. Εάν όμως άλλα πιστεύουμε και άλλα πράττουμε, επιβεβαιώνουμε τον επιτιμητικό λόγο του Κυρίου. Έξω δεν μεν φαίνεστε της ανθρώπης δίκαιοι, έσω δεν δε μεστή εστί υποκρίσεως και ανομίας. Οι χριστιανοί της πίστεως και των έργων είναι φωτεινό παράδειγμα σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Ο Κύριος μας βεβαιώνει ότι η πίστη λυτρώνει όταν συνοδεύεται από καλά έργα, αλλιώς είναι νεκρή. Μόνο η πίστη που εκδηλώνεται με έργα είναι φως δυνατό. Είναι προσκλητήριο σάλπισμα προς όσους δεν τη γνώρισαν ακόμη. Εμείς εστέ το φως του κόσμου. Το εμείς αναφέρεται στον αληθινό μαθητή του Χριστού που έχει εγκορφωθεί το Ευαγγέλιο και με τα έργα του αγωνίζεται για την επικράτηση της δικαιοσύνης του Θεού, για την ειρήνευση των ανθρώπων, για την εφαρμογή του νόμου της αγάπης που μεταμορφώνει τον χριστιανό σε άλλες της γης. Η χριστιανική φωτισμένη συμπεριφορά και η έμπρακτη πίστη δεν αποτελεί προσωπική μόνο υπόθεση, αλλά και δημόσιο λειτουργήμα. Όπως ακριβώς ο ιατρός δεν σπουδάζει την ιατρική για τον εαυτό του, αλλά για να εξασκήσει το επάγγελμα στην υπηρεσία των ασθενών. Έτσι και ο Χριστός δεν κατακρατεί την πίστη με τα καλά έργα για τον εαυτό του, αλλά για να την μεταδώσει στους άλλους. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων, με θυσιαστική διάθεση για την δοξολογία του ονόματος του Θεού. Αδελφοί μου, όποιος αδιαφορεί για τον νόμο του Χριστού και έμεσα ή άμεσα, διδάσκει τους ανθρώπους να τον περιφρονούν, να αποκλειστεί από τη Βασιλεία του Θεού. Αντιθέτως, ο ποιήσας και διδάξας γίνεται μέτοχος της Βασιλείας του από αυτόν εδώ τον κόσμο. Είναι επιστηρικτικό να θυμηθούμε ότι ο ίδιος ο Κύριος προτάσει την έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του από τη διδασκαλία μόνο με τον λόγο, διότι το ζωντανό παράδειγμα αποτελεί τη πλέον πιστική διδασκαλία. Οι εορταζόμενοι πατέρες σήμερον υπήρξαν διδάσκαλοι αυτής της εμπράγματης διδασκαλίας, γι' αυτό και έγιναν το φως του κόσμου με τη σοφία και την αγιότητά τους. Αυτοί μας προτρέπουν να αποτελούμε και εμείς το πνευματικό φως του κόσμου με τη ζωή και το ήθος, με τα καλά έργα, με τη μετάνοια και τη μυστηριακή ζωή. Ο αληθινός μαθητής του Χριστού δεν κρύβει το φως, αλλά το μεταδίδει και στους άλλους με την Ιεραποστολή, όπως ακριβώς συνέβη στην εποχή των πατέρων, όταν εκχριστιάνισαν ολόκληρη την Ευρώπη, μεγάλο μέρος της Ασίας και μετέβαλαν ολόκληρη αυτοκρατορία σε χριστιανική οικουμένη. Ο μαθητής του Χριστού αγωνίζεται με κάθε κόστος, όπως ακριβώς και οι πατέρες, για την διατήρηση της πίστεως χωρίς νοθεία και παραχαράξεις, χωρίς αφαιρέσεις ή προσθήκες, προκειμένου να παραδοθεί ανώτευτη στους μεταγενέστερους. Η
Οι εορταζόμενοι πατέρες είναι το φως του κόσμου, διότι μέσα σε όλους τους αιώνες μπορούν να μας αναγεννούν, να μας ζωογονούν, να μας φωτίζουν διαρκώς. Γι' αυτό ας θέσουμε τον εαυτό μας κάτω από τη σωστική καθοδήγηση και το έπρακτο παράδειγμά τους, για να τύπουμε σωτηρίας. Αμήν.